Κυρία Υπουργέ, το θέμα της σημερινής ερώτησης αφορά στην καταστρατήγηση βασικών δικαιωμάτων παιδιών, αφού στην ουσία αυτά αποκλείονται από την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση. Και αυτό συμβαίνει στην Πάρο, στο τρίτο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Στα σχολεία της Πάρου φοιτούν 20 παιδιά, τα οποία θα έπρεπε να βρίσκονταν σε ειδικό νηπιαγωγείο ή ειδικό δημοτικό σχολείο. Μάλιστα, 4 παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών αδυνατούν πλήρως να φοιτήσουν στα υπάρχοντα δημοτικά, καθώς η κατάστασή τους χρήζει ειδικής εκπαίδευσης που τους αποκλείει από οποιαδήποτε δυνατότητα πρόσβασης αυτή. Είναι γνωστό ότι η πλειοψηφία των παιδιών με διαταραχές νευροαναπτυξιακού τύπου χρήζουν ειδικής και εξατομικευμένης αγωγής, καθώς λόγω των αυξημένων αισθήσεών τους αδυνατούν να ενταχθούν στο γενικό σχολείο, για παράδειγμα λόγω των θορύβων ή άλλων απαγορευτικών συνθήκων. Υπάρχουν, για παράδειγμα, παιδιά που η ακοή τους σε συγκεκριμένες συχνότητες είναι αυξημένη κατά 7 έως 15 φορές περισσότερο από το μέσο όρο. Καταλαβαίνετε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των παιδιών υποφέρουν κατά την προσπάθεια της ένταξής τους, δεν μπορούν να παρουσιάσουν κάποια βελτίωση στο γενικό σχολείο, αφού αυτό δεν είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους. Και στην Πάρο συμβαίνει το εξής αντιφατικό. Ενώ δεν υπάρχει ειδικό σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπάρχει μόνο δευτεροβάθμιας. Τη στιγμή, μάλιστα, που στο γυμνάσιο και λύκειο φοιτούν 18 παιδιά, ενώ ο αριθμός των υποψηφίων για δημοτικό και νηπιαγωγείο είναι μεγαλύτερος και κυρίως καταργείται με αυτόν τον τρόπο κάθε εκπαιδευτική λογική και συνέχεια. Αφού η προσαρμοσμένη στις ανάγκες των παιδιών εκπαίδευση μπορεί να φέρει καρπούς αν αυτή ξεκινήσει έγκαιρα και μάλιστα από την νηπιακή ηλικία. Είναι δεδομένη η αναγκαιότητα ίδρυσης ειδικού σχολείου, αναδεικνύεται έντονα από την εκπαιδευτική κοινότητα τα τελευταία πολλά χρόνια, διεκδικώντας την εγκατάσταση ειδικού δημοτικού και νηπιαγωγείου σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις της Πάρου που έχουν υποδειχθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάρου και με τη σημερινή αλλά και με την προηγούμενη σύνθεση έχει λάβει όλες τις απαραίτητες αποφάσεις, έχει ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς το Υπουργείο για την ίδρυση του σχολείου και μάλιστα σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίστηκε η ίδρυση παραρτήματος και δασής. Σας ρωτάμε λοιπόν τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση ώστε άμεσα επιτέλους να ιδρυθεί και να λειτουργήσει ειδικό δημοτικό και ειδικό νηπιαγωγείο στην Πάρο που να μπορεί να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες όλων των παιδιών που το χρειάζονται. Κυρία Υπουργέ, όχι τυχαία τόνισα στην πρωτολογία μου την αντίφαση, το οξύμορο που συμβαίνει, να υπάρχει στην Πάρο ειδικό γυμνάσιο και λύκειο και όχι δημοτικό και νηπιαγωγείο. Αυτό καταλαβαίνετε ότι αν στέκει στη λογική, δεν μπορεί να δεχτούμε ότι τα παιδιά αυτά απέκτησαν ξαφνικά την ανάγκη για ειδική αγωγή στην ηλικία των 13 χρόνων και όχι βεβαίως σε όλα τα προηγούμενα χρόνια μέχρι εκείνη τη στιγμή. Άρα αυτό και από μόνο τους αποτελεί τη μεγαλύτερη παραδοχή, άρα και από τη μεριά της κυβέρνησης με τη σημερινή σύνθεση και της προηγούμενης, αποδοχή ότι αυτά τα παιδιά αποκλείστηκαν και συνεχίζουν να αποκλείονται σήμερα από την πρόσβαση στην ειδική και εξατομικευμένη εκπαίδευση που έχουν ανάγκη και μερικά από αυτά εντελώς αποκλείονται μέχρι σήμερα από την πρόσβαση στην εκπαίδευση. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για τα 4 παιδιά που σήμερα αδυνατούν με οποιοδήποτε τρόπο να παρακολουθήσουν το γενικό σχολείο και μιλάμε εν έτη 2024 παιδιά να μένουν στο σπίτι, αλλά και τα 20 παιδιά που πηγαίνουν στα γενικά δημοτικά ή και αυτά που τέλος πάντων βρέθηκαν μετά τα 12 τους χρόνια να μπουν σε ειδικά σχολεία. Στην πραγματικότητα υπονομεύτηκε η δυνατότητά τους να, σε όλο το προηγούμενο διάστημα να μπορέσουν να αναπτυχθούν, να παρουσιάσουν κάποια βελτίωση, αφού φοιτούσαν και φοιτούν σε σχολεία που δεν ήταν προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους, με αποτέλεσμα να απομονώνονται, να περιθωριοποιούνται και στην πραγματικότητα να βασανίζονται. Γιατί αυτό συμβαίνει πολλές φορές για αυτά τα παιδιά με αυτές τις δυσκολίες. Ενώ είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο και αποδεδειγμένο στην πράξη
ότι όταν τα παιδιά φοιτούν σε ένα ειδικό σχολείο, το ποσοστό βελτίωση των δεξιοτήτων και της ανάπτυξής τους μπορεί να φτάσει έως και το 90%, δηλαδή μπορεί στη μετέπειτα πορεία τους προς το γυμνάσιο και το λύκειο να είναι αυτά πιο ανεξάρτητα. Και γι' αυτό σας ανέφερα στην πρωτολογία μου ότι το συγκεκριμένο θέμα έχει απασχολήσει δύο θητείες δημοτικών συμβουλίων και υπάρχουν σχετικές αποφάσεις και στην προηγούμενη θητεία και στη σημερινή με υπόδειξη συγκεκριμένου χώρου για να ανοίξει το σχολείο. Άρα δεν έφτασε το 2024 να απασχολεί και το γνωρίζετε. Γι' αυτό και εμείς βεβαίως το επαναφέρουμε ξανά και θεωρούμε ότι έχει καθυστερήσει πάρα πολύ η ίδρυση και πλήρης στελέχωση βεβαίως του νηπιαγωγείου και του δημοτικού. Γιατί όταν μιλάμε ιδιαίτερα για παιδιά και που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους δυσκολίες, το δικαίωμα στην εκπαίδευσή τους κατά κάποιο τρόπο αφορά και την ίδια την ανάγκη της κοινωνικοποίησής τους. Επειδή βεβαίως σήμερα μιλάτε για την συμπεριληπτικότητα δήθεν της σύγχρονης κοινωνίας, που κατά τη γνώμη μας η καπιταλιστική κοινωνία τελικά φτάνει ακόμα και σε αυτές τις πιο ευάλωτες ομάδες να δείχνει το πιο βάρβαρο πρόσωπό της. Ήταν εξάλλου χαρακτηριστική του κινησμού της εποχής η σχετική κοινική δήλωση και του κυρίου Δένδια σε μια σχετική ομιλία του που περιέγραψε ως πρόοδο, ως επίτευγμα που διδάχθηκεται και ζήλεψε η κυβέρνηση από το μακελάρι ετέρωσα στο Ισραήλ, το πώς παιδιά με αυτισμό θα εκπαιδεύονται για να βοηθούν να πέφτουν πιο στοχευμένες βόμβες που θα σκοτώνουν άλλα παιδιά. Αυτό περιέγραψε ως υπόσχεση προς τα παιδιά των στρατιωτικών. Δεν έχουν ανάγκη, λοιπόν, σας λέμε, τα παιδιά από καλλιέργεια τέτοιου είδους δεξιοτήτων, ούτε τα παιδιά με αυτισμό, ούτε με αναπηρίες, ούτε βεβαίως και κανένα άλλο παιδί. Έχουν ανάγκη για την τουλάχιστον ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, ειδική και εξατομικευμένη με βάση τις ιδιαίτερες μαθησιακές και αναπτυξιακές τους δυσκολίες, και αυτή πρέπει να γίνεται έγκαιρα από την νηπιακή ηλικία. Και γι' αυτό σας ζητάμε και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για το πότε επιτέλους θα λειτουργήσει, θα ιδρυθεί και θα λειτουργήσει το νηπιαγωγείο και το ειδικό δημοτικό στην Πάρο. Και βεβαίως ελπίζουμε ότι αυτό να γίνει με όρους τέτοιους, πλήρους στελέχωσης, που να μπορέσει να ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες των παιδιών για εκπαίδευση. Δεν μπορεί να, λοιπόν, να επικαλείστε την καθυστέρηση από πλευράς των διοικητικών κρίκων, που στην πραγματικότητα είναι αρμοδιότητας και του Υπουργείου σας, όταν είναι ένα θέμα γνωστό που απασχολεί την κοινωνία πάνω από 7 χρόνια.